Τον τραυματισμό μιας λουόμενης προκάλεσε ανεμοστρόβιλος που διήρκε σε ορισμένα δευτερόλεπτα και εκτυλίχθηκε σε παραλία της Αλεξανδρούπολης στη Νέα Χιλή. Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε τη βοήθεια του ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ άμεσα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο έτσι ώστε να της παρασχεθεί η απαιτούμενη περίθαλψη. Ξαφνικά είδα από τον πύργο που βρίσκομαι στη Χιλή ένα πράγμα σαν ανεμοθύελα, να το πω έτσι, το οποίο ήταν πολύ ορμητικό και απότομο, να ψηκώνει ομπρέλες με αρκετή δύναμη. Αυτό το πράγμα δεν δίρυξε πολύ, δίρυξε 4-5 δευτερόλεπτα, από το οποίο προκλήθηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός μιας κοπέλας, αλλά της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες και από εμάς και από το ΕΚΑΒ που ήταν άμεση παρέμβασή του. Το σύντομο παρόλα αυτά έντονο καιρικό φαινόμενο ήταν ικανό για να προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους λουόμενους, ειδικά με τον τραυματισμό της κοπέλας. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάποιες ζημίες? Νομίζω πολύ μικρές ηλικίες ζημιές στο beach bar. Αλλά όχι κάτι σημαντικό από ό,τι πρόλαβα να δω κι εγώ, καθώς ήμουνα πιο πολύ, είχα το μυαλό μου στο συμβάν, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας πάνω απ' όλα. Ο κόσμος αναστατώθηκε. Ο κόσμος αναστατώθηκε, αλλά και εμείς και κάποιοι άνθρωποι που ήταν παρόντες και μας βοήθησαν, μια κυρία που ήταν νοσηλεύτρια, που είναι νοσηλεύτρια, καθησυχάσαμε τον κόσμο γρήγορα και άμεσα παρήχαμε τις πρώτες βοήθειες σε όποιον το χρειάστηκε, στην κοπέλα που το χρειάστηκε, και δεν υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή διαβεβαιώσαμε ότι είναι όλα καλά άμεσα.